θα πάμε και με μια νομική υπόσταση, αλλά όχι μόνο. Και θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του στη συχνότητα σήμερα το δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, ο οποίος ατυχώς βεβαίως έχει μια διτή ιδιότητα. Από τη μία είναι νομικός εκπρόσωπος των συγγενών θυμάτων των Ντεμπών, από την άλλη και το δικό του παιδί ταξίδευε με το τρένο, το επιβατηγό. Βεβαίως το δικό του το παιδί γλίτωσε με τα δικά του τραύματα. Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά ένα χρόνο μετά. Και μου κάνει εντύπωση, και είστε νομικός, και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Καλά, ένα χρόνο μετά, πριν δύο μέρες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοινώνει πρώτον ότι η δίκη θα γίνει τον Ιούλιο και δεύτερον ότι θα πάνε δείγματα από αυτά που φωνάζουν συγγενείς σε εξειδικευμένο κέντρο του Καναδά. Πρώτα-πρώτα, καλά, έπρεπε να περάσει ένας χρόνος, αν είναι τόσο σίγουρος για αυτό το κέντρο, γιατί δεν τα στέλνουν από την πρώτη στιγμή, και κυρίως είναι δουλειά του Υπουργού Δικαιοσύνης να αποφασίσει το πότε θα γίνει η δίκη και πού θα πάνε. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δουλειά του. Αλλά τότε ο δημοσιογράφος γιατί δεν το ρωτά. Για ποιο λόγο οι εκπρόσωποι της δικαιοσύνης του το επιτρέπουν? Άρα υπάρχει θέμα εδώ. Σαφώς υπάρχει θέμα. Καταρχήν, η πραγματική σύγκρουση δεν ήταν δύο τρένων, ήταν της κυβερνητικής εξουσίας με το κράτος δικαίου, όπως καταλάβατε. Γιατί ούτε πριν το σεβόντουσαν, ούτε αφού του συνέβη ό,τι συνέβη. Εννοώ ότι δεν είχαν θεσπιστεί εθνικοί κανόνες ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, ενώ επιβαλόταν με νόμο που ήδη θέσπισαν το 2019, το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οι δύο ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο, δεν είχαν θεσπιστεί. Αλλά και αμέσως μετά ακολούθησε όλη αυτή η επιχείρηση αλλίωσης του πεδίου του εγκλήματος και των στοιχείων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η σύγκρουση είναι εξουσιών ή μάλλον της αυθαιρεσίας με την κοινή λογική και την απέτηση όλων μας για αξιοπρέπεια και αλήθεια. Εδώ εντοπίζεται το πρόβλημα. Μάλιστα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει καμιά δουλειά να προανακοινώνει και έχει αλλάξει ως τώρα 5-10 ημερομηνίες το πότε θα γίνει η δίκη. Δεν είναι δική του δουλειά. Δουλειά δική του είναι να δώσει εξηγήσεις απευθυνόμενος στους συναδέλφους του που ανέλαβαν αυτό το έργο αλλίωσης για το τι συνέβη. Αν έχει κάτι να πει λοιπόν, να σου πει σε αυτό το πεδίο. Όχι με εξυπνάδες για το πότε θα γίνει η δίκη, σε ποια εργαστήρια θα σταλούν τα όποια ευρήματα. Νομικά, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω πολλά νομικά. Από τα λίγα που ξέρω, καταλαβαίνω ότι αυτή είναι καταρχάς κυρίαρχη δουλειά του εφέτη ανακριτή. Κάνω λάθος? Όχι βέβαια. Μάλιστα. Εφέτη ανακριτή. Και αν αναβαθμιστούν λόγω ειδικής δοσιδικίας σε κακουργήματα προσώπων που δοσιδικούν σε ανώτερο επίπεδο αρμοδιότητας, θα διαβαστούν στον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Μου λέει ο Κώστας εδώ, επειδή ακριβώς το τσίμπησε σωστά, Σαχινή, να ξέρεις ότι από σήμερα το πρωί και τα κεντρικά μέσα έχουν αλλάξει το αφήγημα. Ο εφέτης ανακριτής λέει ότι η δίκη θα γίνει Ιούλιο και ο εφέτης ανακριτής λέει ότι τα στέλνει έξω. Πάπα, λέει ο υπουργός, βγήκε από το κάδρο. Καταλάβαμε. Τώρα θέλω ένα χρόνο μετά να μου πείτε νομικά πού μπάζει στα όρια της συγκάλυψης η όλη υπόθεση, κύριε Ηλιόπουλε. Βλέπετε, δεν σας ρωτώ για τα πραγματικά γεγονότα. Νομικά μπάζει. Το πεδίο του εγκλήματος γνωρίζετε καλά ότι παραμένει αποστηρωμένο. Εδώ έχει δεδηλωθεί από το πρώτο 48ωρο. Μάλιστα. Υπάρχει ο νόμος για τη διερεύνηση αεροπορικών συνδρομικών δυστυχημάτων στο άρθρο 21 που ορίζει με κάθε ακρίβεια τι γίνεται. Ποιοι αναλαμβάνουν τη φύλαξη του χώρου, ποιοι έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν σε αυτόν, με ποιο τρόπο εξελίσσονται οι έρευνες, φωτογραφίζονται τα πάντα, βιντεοσκοπούνται, δεν παρεμβαίνει κανένας στο έργο της δικαιοσύνης και των αρμοδίων αρχών. Εδώ έγινε το ακριβώς αντίστροφο, το ακριβώς αντίθετο. Και κανένας δεν αναλαμβάνει το θάρρος να μας πει τι έγινε. Δηλαδή ο κύριος Αγοραστός δίνει τον κύριο Πλεύρη, ο κύριος Πλεύρης δίνει τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος βεβαίως εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Και δεν βγαίνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός να μας ξεκαθαρίσει
άλλος ασκεί την δικαστική εξουσία στην Ελλάδα. Ασκούνε τη δικαστική εξουσία στην Ελλάδα οι περιφερειάρχες και οι υφυπουργοί που υπάγονται στον Πρωθυπουργό. Να ξέρουμε αν κατά την άποψή τους έχει αλλάξει το Σύνταγμα προς αυτό, να μας το εξηγήσουν. Γιατί δεν υπάρχει στη δικογραφία ούτε καν αίτημα, ούτε μια απλή αναφορά για αυτά τα οποία κάναμε. Δεν ζητήθηκε δηλαδή η θέση της δικαστικής εξουσίας στο θέμα αυτό. Ούτε χορηγήθηκε καμία άδεια. Α, το διευκρινίζετε αυτό, γιατί ήταν ένα ερώτημα, κύριε Ηλιόπουλε. Ας υποθέσουμε ότι το ΣΝΟ, μισό λεπτό για να το καταλάβετε, το συντονιστικό, να το καταλάβει ο κόσμος, πήρε την απόφαση να μπαζωθεί ο χώρος. Όφιλε να ενημερώσει τις δικαστικές αρχές, τον εισαγγελέα. Μα καταρχήν το συντονιστικό δεν έχει καμιά αρμοδιότητα να λιώσει το χώρο, γιατί ο νόμος, η εγκύκλειος που εφάρμοσαν, δεν λέει αυτό. Μάλιστα. Και να το έλεγε η εγκύκλειος, δεν μπορεί να αντιβαίνει στο νόμο, μάλιστα, στα άρθρα 239 και 251 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και στο Σύνταγμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όσοι το λένε είναι αστείοι. Ανάποδα το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή αλλίωσαν το χώρο. Όφιλο εισαγγελέας να τους φωνάξει αφορεί και παραχρήμα και να τους πει ελάτε εδώ παρανομήσατε. Φυσικά όφιλε. Όφιλε. Όφιλε και οφείλει στο σύνολο αυτών που έδρασαν. Μάλιστα. Ούτε αυτό έχει συμβεί, να το πω. Ούτε αυτό έχει συμβεί. Γιατί όταν λέει ο κύριος Πλεύρης το έκανε ο υφυπουργός κύριος Τριαντόπουλος, γιατί ζητείται από την Βουλή άδεια να ανακριθεί, όπως κάναν για τους Σπαρτιάτες. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις, σαφώς. Το θέμα είναι αν τις αποφασίζεις και τις επιλέγεις. Το επόμενο ερώτημά μου είναι το εξής. Νομικά ρωτώ. Υπάρχει το ζήτημα της ασυλίας που λένε πολλοί. Σωστά. Το ναι. Δυστύχημα έγινε, το έγκλημα έγινε στις 28. Mm-hmm. Η παρέτηση του Υπουργού έγινε μεσημέρι της 1ης Μαρτίου, μετά την αυτοψία στα Τέμπη. Mm-hmm. Και μετά τις δηλώσεις, επιστρέφοντας στην Αθήνα, μάθαμε ότι έθεσε την παρέτησή του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ισχύει η αυτόφορη δίωξη ανεξάρτητα της ασυλίας το 48ωρο ή όχι. Θέλω να πω, αν ήθελε εισαγγελέας τον δίωκε εκεί στα Τέμπη. Επειδή κάνετε μια κρίσιμη ερώτηση, αλλά είναι λίγο σύνθετη νομικά η απάντηση. Σύμφωνα με την άποψη της θεωρίας, το άρθρο 86 δεν αφορά ευθύνη υπουργό από παράληψη. Και μάλιστα παράληψη νόμιμες οφειλόμενες ενέργειες. Γιατί η γραμματική ερμηνεία αλλά και η τελολογική του άρθρου μιλάει για την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων. Εδώ είχαμε μία άσκηση. Σας είπα πριν ότι δεν είχαν θεσπίσει εθνικούς κανόνες ασφάλειας. Μάλιστα. Και μάλιστα είπε ψέματα στην εκσταστική ότι δήθεν ο αέρα του είπε δεν πειράζει, μην τους θεσπίσεις. Είναι δυνατόν ο αέρα να του είπε να μην εφαρμόσει τον νόμο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία? Εφόσον υπήρχαν και ένα διαλειτουργικότητες και είχαν συμβεί επανειλημμένα δυστυχήματα, όφελε να τους θεσπίσει. Επομένως, για την μία άσκηση του επιβεβλημένου από τον νόμο έργο δεν υπάρχει καμία ασυλία του Υπουργού. Και βέβαια, σωστά λέτε ότι για αυτόφορα κακουργήματα δεν υπάρχει η βουλευτική ασυλία, γιατί ήταν και βουλευτής. Το άρθρο 62 δηλαδή η ασυλία. Επομένως, σωστά λέτε ότι μπορούσε να κινηθεί η δίωξη με την αυτόφορη διαδικασία. Μάλιστα. Επόμενο. Αλλά επειδή, ναι, ναι, επειδή ναι, ναι. Σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, δικαιολογούνται ενδεχομένως οι δικαστικές αρχές να πούν ότι δεν είχαμε κάποιο προηγούμενο για να δράσουμε. Καλά, ας το κάνατε εσείς και εγώ και θα σας έλεγα εγώ. Αλλά ναι, εντάξει, είναι δεδομένο. Επόμενο ερώτημα, θέλω μερικά νομικά να μας ξεκαθαρίσετε, γιατί η υπερπληροφόρηση πολλές φορές δημιουργεί αδράνεια. Το ερώτημα είναι το εξής. Ουδέποτε οι συγγενείς των θυμάτων και οι τεχνικοί πραγματογνώμονες, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω, λένε ότι εξαήλωσαν τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Λένε όμως ότι δεν γνωρίζουμε πού έχουν βρεθεί, που έχουν αποθηκευτεί. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Είναι έτσι? Έχετε πρόσβαση? Ξέρετε στο τώρα που είναι τα... Όχι. Όχι. Δεν μα ξέρω. Καταρχήν πρέπει να μας πούν ποιος έκανε τι. Γιατί ο κύριος αγοραστός, το υπόνημα που κατέθεσε, φτάνει μέχρι το σημείο που λέει ότι κλήθηκαν αυτά τα γερανοφόρα για να μπορέσει να γίνει η έρευνα για νεκρούς και ζωντανούς. Συγγνώμη, να σας πω μια πληροφορία. Δημοσιογράφος του Αντένα, ρεπόρτερ επιτόπου, μετέδωσε ότι τα γερανοφόρα ήταν εκεί. Το μπάζωμα έγινε μετά. Τα γερανοφόρα ήταν παρόντα. Το ξέρετε αυτό? Άρα δεν ισχύει ότι. Δεν ισχύει ότι. Δεν τα λέτε εμένα. Άλλο προσπαθώ να σας πω. Μάλιστα.
ότι ενώ δικαιολογείται γιατί λέει η πυροσβεστική δεν μπορούσε να κόψει λαμαρίνες και να μπει μέσα, το οποίο και αυτό είναι ψεύδος για να σώσει κόσμο, επιπλέον το πρώτο που έπρεπε να καλέσουν αν είχαν αυτή την έγνοια ήταν τα σκυλιά της Ανούμπης που θα μπορούσαν να βρούνε και περαιτέρω ενδείξεις DNA ακόμα και της αγνοούμενης. Δεν τους κάλεσαν παρόλο που εθελοντικά προσφέρθηκαν και επανειλημμένα. Άρα δεν ήταν σκοπός να βρεθούν νεκροί. Από εκεί και πέρα δεν αναφέρει τίποτα ο κύριος Αγοραστός για το πώς επέλεξε τον χώρο που θα τα πήγαινε. Ούτε αν ήταν ένας μόνο ή περισσότεροι. Ποιος του υπέδειξε το χώρο, ποιο ρώτησε, ο κύριος Αγοραστός ή όποιος άλλος, γιατί ο κύριος Πλεύρης μας είπε και τον κύριο Τριαντόπουλο. Επομένως καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το βασικό ερώτημα είναι ποιο να ρωτήσουμε. Μάλιστα. Γιατί εγώ για το ξέρω... που έχουν πάει αυτά. Α. Προς το παρόν δεν απαντά κανένας. Άρα υπάρχουν, αλλά πού είναι, το ξέρουν κάποιοι. Αυτό καταλαβαίνω. Το αν υπάρχουν ή τα εξαφάνισαν περαιτέρω, ναι, δεν μπορώ να σας το πω, εάν δεν δούμε ποιοι ανέλαβαν το έργο και με ποιο σκοπό. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα της ανάκρισης να αναδείξει περαιτέρω στοιχεία. Γιατί εάν τους καλέσεις και τους πει ότι εδώ έχουν διαπραχθεί ακόμα για τους αξιωματούχους της διοίκησης κακουργηματικές πράξεις, δηλαδή για σκάτη προδοσία, εφόσον τα άρθρα του συντάγματος που αφορούσαν την εξαρτησία της δικαιοσύνης εκ των πραγμάτων de facto αναιρέθηκαν στην προκειμένη περίπτωση, θα έθεσαν σε αναστολή αφού παρενέβησαν ομάς στο έργο της δικαιοσύνης. Αν λοιπόν δεν τους πιέσει, δεν θα πούν ποιος τους έβαλε και με ποιο σκοπό, ούτε που τα πήγαν. Έτσι. Εδώ λοιπόν υπάρχει πολύ έργο μπροστά, έχει δικαιοσύνη μπροστά της. Ξέρετε, επειδή οι πλατφόρμες μεταφοράς δούλευαν ταυτόχρονα με τους γερανούς πυροσβεστικής, διερευνούν, φόρτωναν, μετέφεραν, πού τα έχουν διερευνήσει αυτά, τι έχετε δει στη δικογραφία? Τίποτα δεν έχει γίνει. Τίποτα. Αφού σας λέω, τώρα ξεκίνησε με τη δίωξη του κύριου Αγοραστού προς το παρόν. Ως τώρα κάημα κάποιοι ότι δεν έβλεπαν το οφθαλμοφανές. Όχι, υπάρχει κάτι χειρότερο. Υπάρχουν συνάδελφοί μου που εγκαλούν εσάς ως εκπροσώπους των συγγενών και τους τεχνικούς πραγματογνώμονες γιατί τώρα καταθέτεται. Λησμονώντας ότι επί 7 έως 10 μήνες δεν είχατε καμία πρόσβαση. Αυτό το αφήνουμε τώρα, στην πάντα. Τώρα καταθέτουμε τι, δεν κατάλαβα. Πορίσματα και τα λοιπά. Τα πορίσματά σας, καταλάβατε. Δεν υπήρχαν στοιχεία. Μάλιστα. Και δεν είχα... σε τι, μισό λεπτό, ο τεχνικός σύμβουλος έχει υποστηρικτικό έργο. Παρεμβαίνει εκεί που υπάρχει ενέργεια της δικαιοσύνης. Αν δεν υπάρχει ενέργεια, σε τι να παρέμβει? Μάλιστα. Δεν βάλαμε detective ερευνητές να ψάξουν που πήγανε τα... Ίσως θα έπρεπε. Και μου λέει κάποιος εδώ, κύριε Ηλιόπουλε, λέει, συγγνώμη, τι θα στείλουν στα εργαστήρια αφού καν δεν λένε που πέταξαν τα στοιχεία, ό,τι έχετε βρει? Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Ό,τι έχει βρεθεί από τα υπολείμματα, από τα αντικείμενα των ανθρώπων σας και από το σημείο, ό,τι μαζεύτηκε. Και ευτυχώς που βρέθηκαν κι αυτά. Αυτό λέω. Υπάρχουν εφασματοσκόπια που μπορούν και μόνο από το είδος της λάμψης να καθορίσουν τι ουσίες καίγονται. Αν λοιπόν αποκλειστούν οι πιθανότητες από έλαση σιλικόνης και πάμε στην εκδοχή του ξυλολίου, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι γινόταν λαθαία μεταφορά χημικών ουσιών. Και βέβαια το ξυλόλιο που δέχεται ήταν μεγάλης καθαρότητας. Επομένως θα ξεκαθαριστεί το εάν ή όχι ήταν υπόλογο το ξυλόλιο. Έχουμε να κάνουμε μια ουσία που δικαιολογούνταν να βρίσκεται για την ψήξη των μετασχηματιστών των ηλεκτρομηχανών. Μάλιστα. Το οποίο είναι βέβαια πολύ σημαντικό. Σωστά. Επόμενο ερώτημα νομικής υφής. Έχετε πει ότι το βιντεοληπτικό υλικό φόρτωσης και διαδρομής εμπορικής αμαξοστοιχίας επανεγράφει. Σωστά. Ναι. Αυτό ναι. Δεν είναι επίσης παραβίαση... Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων λέει ότι αυτά πρέπει να διατηρούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Όχι όμως όταν διερευνάται από τη δικαιοσύνη εγκληματική ενέργεια. Εκεί διατηρείται όσο χρειάζεται για την έρευνα. Αυτό λοιπόν το παρέβλεψαν αυτοί που κάναν αυτές τις εξυπνάδες. Και ενώ είχαν υποχρέωση, εννοείται και οι ίδιοι να διεξάγουν έρευνα. Δηλαδή ο ΣΕΚ είχε Λένι Κτέιν. Δεν τους ενδιαφέρε αυτούς να μάθουν τι προκάλεσε την έκρηξη. Αλλά αν φωνάξει τον κύριο Τερεζάκη η δικαιοσύνη και του πει, αφού το λες και με θράσος
Έλα εδώ να μας πεις τα αυτονόητα, δεν τα γνώριζες. Πώς λοιπόν έκανες αυτή την ενέργεια και άφησες να σβηστεί το υλικό? Κακώς οι ανακριτικές αρχές, παρόλο που το είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή, δεν το κάναν. Αλλά του πρώτου δεκαημέρου αυτοί που ήταν πρέπει να δώσουν πολλές εξηγήσεις για αυτά που κάναν και δεν κάναν. Γιατί μετά άλλαξε με εντολή του Γιάκου και αναβαθμίστηκε σε επίπεδο εφέτη η έρευνα. Άρα υπάρχει πειθαρχικό θέμα, με συγχωρείτε, και για δικαστές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν είναι μόνο πειθαρχικό ή τι άλλο είναι. Ναι. Ας ξεκινήσουν να το ψάξουν. Γιατί προς το παρόν κάνουν και αυτό ότι δεν το βλέπουν. Συγγνώμη, δίωξη για. Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 239 και 251 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που λέει ότι πρώτο έργο του ανακριτή είναι να διαφυλάξει τα στοιχεία. Και δεν έχει κινηθεί μια ΕΔΕ να διερευνήσει γιατί δεν έγινε αυτό. Μάλιστα. Καταλάβατε, γιατί προσωπικά δεν επιτρέπω σε κανέναν να φύγει την αξιοπρέπειά μου, ούτε να με θεωρεί ανόητο. Λοιπόν, ας κοιτάξουν επομένως να κάνουν αυτά που πρέπει, πριν αναγκαστούμε να επεκτείνουμε με ρητές ενέργειες και αιτιάσεις τον κύκλο των υπευθύνων. Το 12μηνο καλά το είπατε, αλλά περιμένει κανείς ακόμη και από έναν μειωμένων ικανοτήτων να κάνει τα αυτονόητα. Όταν περνάει όμως το έτος, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιος ισχυρισμός, ότι είναι θέμα ικανότητας δηλαδή, επομένως είναι θέμα σκοπιμότητας ορισμένων που δεν κάνουν τα αυτονόητα. Αυτό θέλω να πω. Και πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες αυτό. Άρα, κύριε Λιόπουλε, ένα χρόνο μετά, από ό,τι καταλαβαίνω, τα δεδομένα είναι, χάρη στην πίεση τη δική σας, ότι έχει συγκεντρωθεί μερικά στοιχεία του Γενικού Χημείου του Κράτους, ένα τμήμα ερευνών που έχει γίνει καλός, αλλά τίποτα επιπλέον, ούτε κρίσιμοι μάρτυρες. Δεν συζητάω για την εξεταστική, καλά, εκεί ήταν σόου η κατάσταση. Ούτε κρίσιμοι μάρτυρες. Έμαθα ότι χθες κατέθεσε άνθρωπος, μόλις χθες κατέθεσε σε δικογραφία που έχει πάει στη Βουλή, μόλις χθες κατέθεσε άνθρωπος που βοηθούσε επιβάτης άλλους να βγουν έξω. Είναι δυνατόν ένα χρόνο μετά? Αυτός που κατέθεσε ότι άκουγε κραυγές, και άρα ότι ήταν άνθρωποι που επέζησαν τις αρχικές σύγκρουσης και ζητούσαν βοήθεια. Την οποία βοήθεια δεν τους την πρόσφερε κανείς άμεσα. Εκτός το ότι δεν υπήρχε κανένα σύστημα πυρόσβεσης να λειτουργήσει, να κάνει αυτόματη κατάσβεση, δεν υπήρχε σύστημα εντοπισμού μέσω GPS για να δουν πού ήταν το σημείο. Καλούσε ο γιος μου επί 30 λεπτά, γιατί βγήκε περίπου 3 λεπτά μετά τη σύγκρουση στο τρίτο βαγόνι. Και οι αρχές προσπαθούσαν να βρίσκουν το σημείο, αλλά δεν ήταν εφικτό εκεί που βρίσκεται. Λοιπόν, παρόλο που ήταν τόσο κοντά στη Λάρισα, υπήρξε μια καθυστέρηση, και μετά υπήρξε η καθυστέρηση επέμβασης στο ίδιο το χώρο των συντριμιών. Αν θα δείτε τη δικογραφία, δεν υπάρχει μια αναφορά του αρμόδιου που ανέλαβε τις διασώσεις επικεφαλής για το πώς ακριβώς έδρασαν όσοι είχε υπό τις προσταγές του. Δεν υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένα τι σχέδιο διάσωσης έλαβε χώρα, πόσοι διασώθηκαν, ποιοι ήταν αυτοί που διασώθηκαν. Έτσι, από ό,τι ξέρω, μετά τις μία ξεκίνησαν να μπαίνουν, μια μισή αξιμερώματα. Οπότε πλέον ήταν πολύ αργά. Μα τι λέτε εδώ, επί 4 μέρες παίζαν την άμεση λειτουργία και αλληλοσυγχαρητήρια της κρατικής μηχανής. Ότι τουλάχιστον λειτουργήσε άμεσα. Άμεσα ως προς τι? Ως προς το να μεταφέρουν στα νοσοκομεία κάποιους που βγήκανε μόνοι? Ο ξυλουργός μόνο, που περίφημος αυτός που έχει σχέση με το Άγιο Όρος, έκανε διασώσεις ο άνθρωπος, και αυτός με κίνδυνο της ζωής του, γιατί πάντως πάνω σε συντρίμια. Μάλιστα. Και τους παραλάμβανε ο φοιτητής Άγγελος που είναι από την Κρήτη και τα λοιπά το παιδί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή ήταν η αποτελεσματικότητα του κράτους, για να μην γελιόμαστε. Και βέβαια φάνηκε με τις αμέσως επόμενες ενέργειες, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν τους ενδιέφερε να μάθουμε και τι ακριβώς συνέβη. Και ως προς αυτό πρέπει να ερωτηθούν, γιατί απάντηση λογική και νόμιμη δεν υπάρχει. Δεν μου λέτε, κύριε Λιόπουλε, ισχύει η πληροφορία με βάση την κίνηση των GPS ότι μέχρι τη 1, 1 και 4 με το ζόρι υπήρχαν 4 ασθενοφόρα, μετά τη 1 και 4 πύκνωσαν? Να σας λέω ότι μεταφέρθηκαν τραυματίες με ένα λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο περνούσε τυχαία. Μετά ασθενοφόρα, αλλά το κύριο θέμα είναι ότι έπρεπε να υπάρχουν σχέδια και ειδική εκπαίδευση για το πώς παρεμβαίνουμε σε περίπτωση που συμβεί σιδηροδρομικό δυστύχημα. Γι' αυτό σας είπα την αρχή ότι έλειπαν οι εθνικοί κανόνες ασφάλειας που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όταν δεν υφίσταται το πρότυπο λειτουργικότητας, που είναι το ERTMS, που είναι το ETSS και το GSMR. Σου λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όταν δεν έχεις το πρότυπο,
πώς καλύπτεις το κενό. Και ειδικά λέει ο νόμος, το άρθρο 59-60 του νόμου του εφαρμοστικού των δύο αυτών οδηγιών. Το 19 θεσπίστηκε ο νόμος. Από την ίδια την κυβέρνηση. Αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ξεκινάει λοιπόν από τα κενά διαλειτουργικότητας και λέει ότι εάν συμβαίνουν δυστυχήματα πρέπει να θεσπιστούν και νέοι κανόνες, γιατί σημαίνει ότι οι προϋπάρχοντες δεν ήταν επαρκείς. Εδώ λοιπόν έχουν γίνει τόσα δυστυχήματα, ακόμη και μετά τα τέμπη δεν έχουν θεσπιστεί. Ένα μεγάλο μέρος της γραμμής, και τα παρακολουθείτε ενδεχομένως στη δημοσιότητα, και είναι τυφλό εντελώς. Όχι, όχι, δεν είναι τυφλό, με συγχωρείτε. Έχουμε σύστημα. Κάνετε λάθος, σας διαψεύδω. Ξέρετε ποιο είναι το σύστημα? Κατεβαίνετε εσείς από το αυτοκίνητο, να έχετε καλά τσαούλια, θα το πω βλάχικα, να έχετε καλά δάχτυλα και να μπορείτε να παίζετε τη γλώσσα σας, να σφυράτε. Σταματήστε, έρχεται τρένο. Μην γελάτε, είναι σύστημα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ένα χρόνο λοιπόν, μετά. Όταν λοιπόν κάποιοι κουνάνε δάχτυλα και λένε ότι ό,τι ισχύει για το τρενάκι του Πηλίου είναι αυτό που ισχύει και για την Μάλιστα. κύρια γραμμή από πλευράς ασφάλειας, ο κύριος Καραμαλής το είπε, ναι, ναι. όταν αυτή η ασφάλεια εξαρτάται από έναν 55χρονο και σε ηλικία άνθρωπο, εντελώς ανεκπαίδευτο, με δυνική εμπειρία, ο οποίος μέσα στη νύχτα πρέπει να απαντά και σε 200 περίπου τηλέφωνα, γιατί λόγω δυνατών καθυστερήσεων εκείνη την ημέρα σε τόσα απάντησε, προσπαθούσαν οι συγγενείς, οι γονείς να μάθουν τι συμβαίνει πριν συμβεί. Χωρίς να γνωρίζουν ότι με αυτή την προσπάθειά τους να ενημερωθούν συνέδιναν στην μειωμένη προσοχή του συγκεκριμένου ανθρώπου, για τον οποίο τίποτα δεν είναι βέβαιο, γιατί εκείνη την ημέρα δυσλειτουργούσαν τα πάντα, ακόμη και τα κλειδιά. Υπάκουαν και δεν υπάκουαν. Γι' αυτό και πριν φτάσει στο σταθμό, πάλι κάποιο κλειδί αναγκάστηκαν να το πέσουν σε κίνηση χειροκίνητα. Επομένως, τα λέει ο Τσαλίδης, όταν επί σειρά ετών. Τα λέει ο Τσαλίδης που δεν τον ακούσαμε όμως. Έπεις ίδια γραμμή τρένα αντίθετα κινούμενα, συγχρόνως προσπαθείς να τηρήσεις τους χρόνους των δρομολογίων, γιατί τα 160 είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα. Το συγκεκριμένο τρένο βρέθηκε να έχει μέση ωριά σε αυτά τα 22 λεπτά πορείας του περίπου 174 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει τις ορισμένες σημεία της διαδρομής. Αυτό λένε οι πραγματογνωμοσύνες, έτσι. Δεν το λέω εγώ. Σημαίνει τις ορισμένες σημεία ξεπέρασε και τα 180. Λοιπόν, αυτό που λέει λοιπόν ο Τσαλίδης είναι ότι όταν συνδυάζεται η παράνομη κίνηση, αντίθετα δηλαδή το ένα στο άλλο, γιατί αυτό σε επίπεδο Ευρώπης δεν υφίστανται πλέον, και συγχρόνως προσπαθείς να κερδίσεις τους χαμένους χρόνους λόγω των υπολείπων δυσλειτουργιών, το ανθρώπινο λάθος, λέει, η πιθανότητα του ανθρώπινου σφάλματος αυξάνεται με απρόβλεπτες συνέπειες. Δεν μας λέει λοιπόν κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση ή εμπειρία για να πει κανείς. Όταν αυξάνεις την πίεση στους ανθρώπους να κάνουν κάτι που τους εθίζει στον κίνδυνο, κάνει ρουτίνα τον κίνδυνο, η προσοχή μειώνεται. Και όταν δεν υπάρχει τίποτε που να αποτρέψει τις συνέπειες της μειωμένης προσοχής και άρα του σφάλματος, συμβαίνει ένα πολύ νεκρό έγκλημα. Άρα μου απαντάτε και στη ρίση του παρετηθέντος υπουργού ότι και τα καλύτερα συστήματα να είχαμε σε λειτουργία, τίποτα δεν μας λέει ότι δεν θα αποφεύγαμε το ανθρώπινο λάθος, γιατί οι άνθρωποι κινούν τα συστήματα. Τότε ας καταργήσουμε και τα ραντάρ στα αεροπλάνα και ας μείνουμε μόνο στους ελεγκτές κυκλοφορίας. Με αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Τα δισεκατομμύρια δαπανήθηκαν ακριβώς για να αυξήσει τις πιθανότητες αποφυγής των συνεπειών του ανθρώπινου σφάλματος. Γι' αυτό δαπανήθηκαν. Αλλά επιπλέον, όταν ο παράγοντας άνθρωπος μόνο μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες, θα πρέπει να πήγαινε με 80 χιλιόμετρα, όχι με 160 και 180. Δεν προλαβαίνει δηλαδή η ανθρώπινη αντίδραση αυτές τις ταχύτητες. Επομένως, αυτά είναι αστεία πράγματα που λέγονται. Και βέβαια αυτό είναι ακριβώς ντροπή, το ότι λέγονται και ανερυθρίαστα ακόμη και σήμερα. Τα αναλύει αυτά ακόμα και η έκθεση της Επιτροπής Γεραπετρίτη, η οποία όμως δεν ξεκινάει με το βασικότερο. Δεν υπήρχαν εθνικοί κανόνες ασφάλειας που όφιλε με υπουργική απόφαση να τους έχει θεσπίσει ο Υπουργός από το 19. Μάλιστα. Καλά. Όλα αυτά που συζητάμε εκεί θα καθορίζονταν. Δηλαδή, πόσο σύντομα αποκαθίσταται η τηλεδιοίκηση, την οποία επί 4 χρόνια, αφότου κάηκε εκεί στην περιοχή της Ζάχαρης, κανένας
δεν μπήκε στον κόπο να αποκαταστήσει και η κυρία της Θράσης λέει δεν γνώριζε και όλος παρόβου που είχε εντοπιθεί εγγράφος, αλλά όφιλε να κάνει αυτοψίες, να κάνει επιθεωρήσεις. Αυτή είναι η δουλειά της. Ακόμα και δεν την είχαν ενημερώσει. Ακριβώς αν δεν την είχαν ενημερώσει, όφιλε να το έχει διαπιστώσει η ίδια. Αλλά όταν δεν είχε επί μία τετραετία μία φορά συναντήσει τον κύριο Καραμαλή, εσείς βλέπετε ότι αυτό είναι ένα δίδυμο που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον και λέει ο κύριος Καραμαλής ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία καθιστούσε υπόλογη την ΡΑΣ μόνο, δηλαδή που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, άλλαξε το Σύνταγμα, άλλη ανέλαβε την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Η ΡΑΣ είναι ελεκτική αρχή και τα λέει μπροστά σε υπουργούς, συναδέλφους του, είναι εκσταστική και δεν σηκώθηκε ένας να του πει ντροπή. Καλά, η ελεκτική αρχή ασκεί εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Τι ψάχνετε τώρα, ντράπηκε και ντροπή. Που εκδίδει ράση είναι πρόστιμα και πιστοποιητικά ασφαλείας και λειτουργίας, άδειας λειτουργίας. Καλά, τι ψάχνετε τώρα, εδώ έχει ντραπεί η ντροπή. Εδώ ο Τσαλίδης τάπε και παρετήθηκε ή τον παρέτησαν, δεν ξέρω τι γίνεται και δεν πέρασε καν από την Επιτροπή και τώρα καμώνονται. Και άλλοι παρετήθηκαν. Μάλιστα. Που διέθεταν ελάχιστο αυτοσεβασμό. Μάλιστα. Ήταν και από το ίδιο κόμμα από ό,τι έχω. Μάλιστα. Και το ερώτημα είναι γιατί ήρθε τώρα στη δημοσιότητα, λέει, το πόρισμα Τσαλίδη. Καλά, πλάκα κάνουν όλοι. Λοιπόν, θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, κύριε Ηλιόπουλε, ένα χρόνο μετά, με τα δεδομένα που έχετε μπροστά σας και επειδή ο κόσμος όσο περνάνε οι μέρες το νιώθει στο πετσί του επιτέλους έντονα ότι εδώ δεν θα πω εγώ βαρύγλουπες εκφράσεις, όλα πάνε στραβά. Θέλω να μου πείτε η δική σας οπτική ποια είναι. Εντάξει, υπάρχει ένας εμπεγμός του πολίτη. Κάποτε υπήρχε το ιδιότυπο αδίκημα για τους δοσιλόγους της εθνικής αναξιότητας. Έτσι, θα πρέπει να καταλάβουμε κάποιοι ότι εάν αυτά τα γονίδια του Ραγιά δεν τα περιορίσουμε, δεν τα αποκλείσουμε αυτά τα μοτίβα και δεν διεκδικήσουμε αλήθεια και αξιοπρεπή διαχείριση της εξουσίας, πολλά πράγματα συνεχίζουν να πηγαίνουν στραβά. Και δεν θα πρέπει να επιτέλους να επιλέγουμε αξιοκρατικά αυτούς που δεχόμαστε να ασκούν εξουσία. Δεν είναι θέμα ούτε επίθετου που κουβαλάει ο καθένας, ούτε κόμματος. Είναι θέμα πραγματικής αξιοσύνης, ικανότητας. Και βέβαια το να διεκδικούμε από αυτούς που εκλέγουμε αξιοπρέπεια. Γιατί φαίνεται ότι είναι εκμηδενισμένοι. Με όλες αυτές τις αντιφάσεις, τα ψέματα, τις φθηνές δικαιολογίες. Έτσι, επομένως είναι θέμα κριτηρίων και πρέπει να ξαναγίνουμε σκεπτόμενοι πολίτες. Αυτό είναι το γιατρικό, αν θέλετε. Αυτή είναι η λύση στο όλο πρόβλημα. Αχ, κύριε Λιούμπλε. Είναι ιδιαίτερα έχει επεκταθεί ιδιαίτερα. Έχετε δίκιο εσείς. 50 χρόνια μεταπολίτευση, αφού δεν το καταλαβαίνουν όλοι αυτοί το σύστημα, πρέπει να το επικυρώσει ο πολίτης. Πώς καταλαβαίνει ο πολίτης 50 χρόνια. Ιστορικά, και δεν μίλησα τυχαία για δοσιλόγους, δεν τιμωρήθηκε κανένας δοσίλογος και λόγω του εμφυλίου πολέμου όλοι κατέλαβαν θέσεις εξουσίας. Αυτό το ξέρετε, ότι είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Άνθρωποι που είχαν καταδικαστικές αποφάσεις. Πλην Κρήτης που υπήρξαν. Και στα πλαίσια της εθνικοφροσύνης. Μάλιστα. Γίνανε και. Πλην Κρήτης που υπήρξαν οι καθαρίσεις. Και οι οικονομικοί άρχοντες του τόπου. Θέλω αυτό να το... λοιπόν ιστορικά δεν έχει συμβεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και κάποιοι πρέπει να αρχίσουν να το αξιολογούν. Κύριε Λιόπουλε, εγώ ιστορικά θα πω ότι πλην Κρήτης που υπήρξαν καθαρίσεις, όσες πρόλαβαν. Πλην Κρήτης. Έχετε δίκιο όμως ιστορικά, γιατί γίναν κρατικός κορμός πολλοί εξ αυτών. Θέλω να μιλάω σας... για καταδικασμένους με αποφάσεις αμετάκλητες. Μάλιστα. Δεν λέω για τον όποιον νόμιζε ο καθένας ότι σωστά, είναι. Σωστά το διευκρινίζετε, έχετε δίκιο. Υπάρχουν τόμοι με αποφάσεις. Για ας ψάξουμε να δούμε ποιοι επίγονοι και απόγονοι αυτών κυβερνούν ή έχουν καταλάβει πώς τα κρίσιμα οικονομικά. Κύριε Λιόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Αν θέλετε... Μπορεί να σας φανεί και σας άστοχο, αλλά θα το ρωτήσω. Πείτε μου ειλικρινά, το παιδί σας που διεσώθη και προσπάθησε να σώσει κι άλλους αμέσως μετά, εκεί, τα πρώτα λεπτά, ένα χρόνο μετά, αλήθεια, πώς νιώθει με αυτό το σιρεκέλα της διαδικασίας? Ο γιος μου έχει μερική αμνησία για το τι έγινε ακριβώς μετά στο χώρο. Συγγνώμη, δεν το γνώριζα. Τις πρώτες στιγμές της. Με συγχωρείτε. Και εκείνος έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει. Να βοηθήσει
τους συνανθρώπους του γύρω του, γιατί όταν πήγαμε και τον βρήκαμε δεν είχε σχεδόν τα ρούχα του, γιατί τα είχε δώσει σε άλλους, οι οποίοι είχαν γκάβματα στα μάτια κτλ. Καλούσαν σε βοήθεια να σκουπιστούν. Υπήρχαν χημικά γκάβματα. Έτσι. Γι' αυτό και δείχνει ότι δεν μπορεί να ήταν τα έλαια σιλικόνης. Θα πες καμία περίπτωση δεν έχουν τέτοια συμπεριφορά. Ο γιος μου είχε πάνω του έλαια σιλικόνης, αλλά αυτά δεν έχουν καυστικότητα. Χρησιμοποιούνται και σε καλλυντικά. Δεν θέλω λοιπόν να τον επιβαρύνω, έστω και με αυτή τη συζήτηση που μου λέτε ότι θα μπορούσαμε. Καλύτερα, καλύτερα. Γράψτε λάθος. Αυτό είναι δική μας δουλειά, τη δική μας. Έχετε δίκιο. Γράψτε λάθος. Που αυτοί οι ανάξιοι βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν, και εμείς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Συγγνώμη, κύριε Ηλιόπουλε. Στους γονείς μας, αλλά και στα παιδιά μας. Έχετε δίκιο. Συγγνώμη, δεν γνώριζα την κατάσταση. Με συγχωρείτε. Νόμιζα ότι παρακολουθούσε. Είναι καλά κατά τα άλλα, αλλά δεν θέλω να του θυμίζω τα γεγονότα ούτε τι οδήγησε σε αυτά. Ελπίζω να το λύσουμε εμείς, χωρίς να βάλουμε και σε επιπλέον δοκιμασία αυτά τα παιδιά. Έχετε δίκιο. Κύριε Λιόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα και καλό κουράγιο. Γεια σας. Καλημέρα.